Με ειδικές αναφορές στο Δήμαρχο, το γιατρό και τον άνθρωπο, Μωυσή Ελισάφ, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων, αφιερωμένη στη μνήμη του εκλειπώντος Δημάρχου. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σεραφείμ Λιάπης, ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, η πρίτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Άννα Μπατιστάτου, εκπρόσωποι φορέων και αρχών, αλλά και πολλοί συνεργάτες του εκλειπώντος Δημάρχου από το χώρο της ιατρικής και της αυτοδιοίκησης, ενώ παρούσα ήταν και η σύζυγός του Κλεοπάτρα. Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ελένη Ακονίδου, ήταν και αυτή που άνοιξε τη συνεδρίαση, σημειώνοντας πως το όραμα του Μωυσή Ελισάφ ήταν αυτό που ενέπνευσε όλους και η παρουσία του στο αξίωμα του Δημάρχου άφησε το δικό της αποτύπωμα στην πόλη των Ιωαννίνων. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ σήμερα για να τιμήσουμε έναν άνθρωπο που το όραμά του μας ενέπνευσε όλους, καθότι θεωρώ ότι παρά τις πολιτικές αντιπαλότητες, οι οποίες είναι χρήσιμες για τη δημιουργία μιας δημόσιας σφαίρας, που διαμορφώνει και διαμορφώνεται από τις τοπικές κοινωνίες, η παρουσία του Μωυσή Ελισάφ με την ιδιότητα του Δημάρχου προσέθεσε και σημάδεψε ανεξίτηλα την πόλη μας και άφησε σημαντική και ουσιαστική παρακαταθήκη για το μέλλον. Είμαι διπλάσια συγκινημένη, γιατί ο Μωυσής μου χάρισε το πιο τιμητικό δώρο που θα μπορούσε, με την εμπιστοσύνη που μου έδειξε αναθέτοντάς μου ένα έργο στο οποίο είχε διαπρέψει ο ίδιος, εκείνο του Προέδρου του Πνευματικού Κέντρου. Αυτή την εμπιστοσύνη προσπάθησα να φέρω εις πέρα σε δύσκολους καιρούς και θέλω να πιστεύω ότι δεν τον απογοήτευσα. Αμέσως μετά, το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Δημήτρης Παπαγεωργίου με εκτενείς αναφορές στο αποτύπωμα της απώλειας μιας προσωπικότητας με διεθνή εμβέλεια, όπως ήταν ο Μωυσής Ελισάφ. Ο Μωυσής Ελισάφ γνώριζε ότι οι αποκρισταλώσεις των ιδανικών, χωρίς την αντίστοιχη πράξη, μένουν άδεια και λήφη και ότι τα ιδεολογικά λάβαρα που δεν συνοδεύονται από μια αντίστοιχη συνεπή πράξη εκπίπτουν σε υποκρισία. Απέφευγε τις εύκολες και ανέξοδες διακηρύξεις. Κατέθεσε ως αδιαφυσβήτητη εγγύηση το παράδειγμα μιας ολόκληρης ζωής και με αυτό το παράδειγμα απάντησε στην προϋπάρχουσα δίψα του ίδιου του κοινού. Ο εκδημοκρατισμός της ίδιας της δημοκρατίας ήταν ο αδιαπραγμάτευτος στόχος του Μωυσή Ελισάφ. Είχε όμως πλήρη συνείδηση ότι η δημοκρατία είναι πάντα πραγματοποιούμενη και σχεδόν ποτέ πραγματοποιημένη, όπως πολλοί νομίζουν ή ακόμα χειρότερα αρέσκονται να νομίζουν για την καταδοκούν δημοκρατία. Είχε πλήρη την πεποίθηση πως το όχημα της δημοκρατίας πολλοί επιβιβάζονται και ανεβαίνουν μόνο για να φτάσουν στον προορισμό τους που δεν είναι άλλος από την εξουσία. Αλλά δυστυχώς όταν φτάνουν εγκαταλείπουν το όχημα. Τους μαγεύει ο προορισμός. Δεν ήταν ένας ακόμη δήμαρχος. Ήταν μια άλλη σύγχρονη πρόταση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Επέλεξε με κόστος να είναι ο γεφυρπαιός των διαφορών. Σε καιρούς παινίας ηγετών, αυτός ήταν ο ηγέτης και πνευματικός άνθρωπος. Πορεύτηκε με όπλα την τιμιότητα, την ακεραιότητα, την ανιδιοτέλεια, την ευθυκρισία, την ειλικρίνεια, την αίσθηση καθήκοντος, την προσήλωση, την υπομονή και την αποτελεσματικότητα. Και δεν λησμονώ και την επαπειλούμενη ως αρετή, προς εξαφάνιση αρετή δηλαδή, την ευγένεια. Την προσωπικότητα του Μωυσή Ελισάφ αλλά και το έργο του εξήραν εκ μέρους της Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννενα ο Στέφανος Ζούμπας αλλά και οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Είναι δύσκολο να μιλήσουν μετά από αυτά που είπατε, Πρόεδρε και Δήμαρχε. Η στιγμή είναι ιδιαίτερη. Το έργο του Μωυσή Ελισάφ ήταν τεράστιο, τόσο το πολιτιστικό, τόσο ως δήμαρχος, αλλά και ως επιστήμονας. Ο Μωυσής Ελισάφ αγαπούσε την πόλη μας. Την πόλη που γεννήθηκε και υπηρέτησε από διάφορες θέσεις για πολλά χρόνια. Άφησε το δικό του στίγμα και τη δική του παρακαταθήκη. Κατά τη θητεία του ως δήμαρχος, αγωνίστηκε για τη δρομολόγηση λύσεων σε κρίσιμα θέματα της πόλης και η ιστορία θα το κατατάξει εκεί που πραγματικά του αξίζει. Εμείς θα τον θυμόμαστε με αγάπη. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένα για τον άνθρωπο, τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε συνεργαστεί και πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος με όραμα και με επιθυμία να προσφέρει στην πόλη. Ως δήμαρχος και ως πολιτικός αντίπαλος ήταν πάντα πεντακάθαρος. Σκληρός, αλλά πεντακάθαρος. Και δεν υπολόγισε κατά τη γνώμη μας πολιτικό κόστος προκειμένου να υπερασπιστεί τις επιλογές του. Αν υπάρχει μία ανακούφιση για την αγαπημένη μου Πάτρα,
είναι ότι έζησε μια πολύ πλούσια, γεμάτη ζωή. Έζησε τόσα πολλά και αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου για κάθε άνθρωπο. Ο Μωυσής ο Ελισάφ υπήρξε ένας άνθρωπος με ευρύ πνεύμα. Μια σπουδαία προσωπικότητα στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και στην τοπική διοίκηση με σημαντική παρουσία στα κοινά της πόλης όλα αυτά τα χρόνια και στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης μας και όχι μόνο. Τίμησε με τον καλύτερο τρόπο την εβραϊκή του καταγωγή και διατέλεσε πρόεδρος της Ισραηλίτικης Κοινότητας Ιωαννίνων. Γέννημα θρέμα της ιστορικής μας πόλης, ο Μωυσής Ελισάφ, μιας πόλης που επί αιώνες συνυπήρξαν Εβραίοι, Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί και μακάρι αυτό το μήνυμα να φεύγε προς κάθε γωνιά και ιδιαίτερα τις μέρες αυτές που διανύουμε. Η αρχική του πρόθεση ήταν να διατελέσει δήμαρχος μία τετραετία. Με τον κορονοϊό όμως τα πράγματα έμπλεξαν και όπως γνωρίζετε όλοι είχε αποφασίσει να θέσει υποψηφιότητα άλλη μια φορά. Δυστυχώς όμως δεν ήρθαν τα πράγματα όπως ήθελε. Άλλωστε, όπως λέει και ο Κώστας Καριωτάκης, το θάνατό μας χρειάζεται η άμετρη γύρω φύση και τον ζητούν τα πορφυρά στόματα των ανθών. Αν έρθει πάλι η άνοιξη, πάλι θα μας αφήσει. Και ύστερα πια μήτε σκιές, δεν είμαι θα σκιώνω. Την κεντρική ομιλία, αφιερωμένη στη μνήμη του Μωυσή Ελισάφ για το έργο και το όραμά του, πραγματοποίησε ο διακεκριμένος δημοσιογράφος και προσωπικός του φίλος Παύλος Τσίμας. Ήταν δάσκαλος, σπουδαίος δάσκαλος. Έχω ακούσει από τους ομοτέχνους του, τους πανεπιστημιακούς, ότι ήταν πολύ σημαντικός ερευνητής και πολύ σημαντικός δάσκαλος. Ο ίδιος έλεγε στα χρόνια τα δύσκολα, στις μέρες του COVID, ότι καμάρωνε που μερικοί από τους λοιμοξιολόγους που διαχειρίζονταν την δυσκολία της πανδημίας ήταν φοιτητές τους, τους οποίους είχε βάλει βαθμό 10 και τον έβγαζαν ασπροπρόσωπο. Και ήταν αφοσιωμένος επίσης στην αυτοδιοίκηση. Όπως ξέρετε, ήταν πολλά χρόνια σε μέλος αυτού του σώματος, του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και για μια ημιτελή θητεία δήμαρχος. Δεν έχω καμιά αρμοδιότητα, ούτε έχω δυνατότητα να αποτιμήσω το έργο του στην αυτοδιοίκηση, το έργο του ως δήμαρχος. Μπορώ όμως να μαρτυρήσω αυτό που φαίνεται από μακριά, αυτό που εγώ βλέπω. Και όχι μόνο για νιώτης εξ αποστάσεως, αλλά νομίζω ότι το βλέπει όλη η Ελλάδα. Ότι ο Μωυσής αφήνει πίσω του ένα άειλο κεφάλαιο, πολιτιστικό κεφάλαιο, που η πόλη πρέπει να αξιοποιήσει. Το πέρασμά του από αυτή την πόλη αφήνει ένα πολιτιστικό κεφάλαιο πολύ σημαντικό. Και επίσης μπορώ να μαρτυρήσω ότι και το παράδειγμά του στην αυτοδιοίκηση είναι επίσης σημαντικό να βρει συνέχεια. Ο Δήμαρχος Ιωάννινων απένει με τιμητική πλακέτα στη σύζυγο του Μωυσή Ελισάφ, Κλεοπάτρα Χατζηγιάννη Ελισάφ, ενώ η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την προβολή βίντεο από τη διαδρομή του. Το Μωυσή τον ξέρω, με το Μωυσή γνωριζόμαστε από παιδιά. Γνωριστήκαμε πιο πολύ τα πρώτα χρόνια με το πέσιμο της δικτατορίας. Η πόλη πρέπει να γίνει ένα κέντρο. Και έχει όλες τις, ένας κόμβος στα Δυτικά Βαλκάνια. Και έχει τις προϋποθέσεις να το πετύχει.